Αρκαδία 938. Ξέρετε, εδώ είναι ένας χώρος που έχει μεταμορφωθεί με παρέμβαση και παρουσία φυσική, ηθική, πνευματική του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινωνίας κυρίου Αλεξάνδρου. Το 1999, αν δεν κάνω λάθος, στις παρυφές του 2000, ονειρέθηκε, οραματίστηκε έναν παιδικό σταθμό στη Μητρόπολη. Είπε ότι έχουμε πολλούς χώρους ή αρκετούς χώρους φτιάχνουμε για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και για τα νέα παιδιά. Του λέω λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι αυτό. Και μου λέει πρέπει να κάνουμε ένα μικρό θέατρο, ένα καλυμάρμαρο θέατρο που να είναι εφάμιλο των θεάτρων που έχουμε παραλάβει από την παράδοσή μας ως Έλληνες. Δεν απάντησα τότε. Το 2016 όμως τον φώναξα, του είπα, τον παρακάλεσα ως πρόεδρος δικού σας επιτροπής του παιδικού μας σταθμού και του είπα σεβασμιότατε, τώρα ο προϋπολογισμός αντέχει να το φτιάξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Πιάσαμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και ταυτόχρονα είπαμε θα είναι η Μικρά Ασία διότι εδώ φιλοξενούμαστε σε έναν χώρο στη Συνοικία Φιλικών που είναι ο χώρος που ήρθαν οι Έλληνες μετά τη μικρασιατική καταστροφή που για μας αυτό είναι και όχι συνωστισμός. Ήρθαν εδώ, εγκαταστάθηκαν στην καρδιά της Πελοποννήσου, έκαναν τα δικά τους νοικοκυριά, αγάπησαν την Πελοπόννησο, την Τρίπολη και δραστηριοποιήθηκαν. Φιλότεχνο κοινό της Τρίπολης οφείλει χάριτες πολλές στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας κύριο Αλέξανδρο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διοικού σας Επιτροπής του Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, για τη δημιουργία αυτού του υπέροχου ανοιχτού θεάτρου, χώρου πολιτισμού, και περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για τον φιλοτεχνικό όμιλο της Τρίπολης, έναν από τους μακροβιότερους ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας, το γεγονός ότι του ανατέθηκε και ανέλαβε την διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης με την οποία ο χώρος παραδίδεται προς χρήση και φιλοξενία στους κατοίκους της Τρίπολης. Αποτελεί γεγονός ότι οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα σε κατάσταση τραγική. Οι ασθένειες και ο ψυχικός τραυματισμός κατέβαλαν τους ταλαιπωρημένους, υποσιτισμένους και υποτυπωδώς στεγασμένους εκπατρισμένους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς. Η θνησιμότητα ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία της κοινωνίας των εθνών καταδεικνύουν ότι το 20% των προσφύγων πέθαναν μέσα σε ένα χρόνο από την άφηξή τους στην ελληνική επικράτεια. Μες στο Βοσπόρο τα με τις πλάτες.
Αρκαδία 938.